την κρισιμότητα των ευρωεκλογών και την ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρωβουλή, τόνισε περιοδεύοντας την Κρήτη ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, επικεφαλής των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψήφιος Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Από τα Χανιά, τελευταίο σταθμό της επίσκεψής του, μίλησε για το μέλλον της Ευρώπης και την προοπτική ενός Ευρωκοινοβουλίου περισσότερο αποτελεσματικού. Να προσπαθήσουμε η Ευρώπη να ανταποκριθεί στις προσδοκίες μας. Όλοι θέλουμε να βελτιώσουμε την Ευρώπη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να φύγουμε από την Ευρώπη, αλλά αντιθέτως να μείνουμε μέσα, να βρούμε τις ατέλειες, να στοχεύσουμε και με προτάσεις και επιχειρήματα να την κάνουμε πιο ανθρώπινη. Στο καφέ του Δημοτικού Κήπου Χανίων, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης συναντήθηκε με τοπικά στελέχη και μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τους συνυποψηφίους του Νόνι Δούνια και Ανδρέα Ζαμπούκα. Γεια χαρά. Τι κάνετε, καλά. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Νωρίτερα, σε συνάντησή του με τον Κεντρικό Λιμενάρχη και τον Υπολιμενάρχη Χανίων στη Σούδα, εξέφρασε τις θέσεις του για το μεταναστευτικό, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των πρεσβειών για νόμιμες διόδους μετανάστευσης, αλλά και των λιμενικών υπηρεσιών. Βεβαίως έχουμε ανάγκη προσωπικού και όχι μόνο εκεί, το οποίο πρέπει να είναι και λίγο εξειδικευμένο σε αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερα στο ζήτημα των ροών, οι οποίες υπάρχουν και πρέπει να αντιμετωπιστούν με κριτήρια ανθρωπιάς κυρίως. Από το Ρέθυμνο, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Βαγγέλης Μεϊμαράκης επανέλαβε την κρισιμότητα των εκλογών της 9ης Ιουνίου. Γιατί τώρα πια το Ευρωκοινοβούλιο έχει αρμοδιότητες πάρα πολλές, εγκρίνει τον προϋπολογισμό, εγκρίνει τα κονδύλια και εγκρίνει και νόμους και ψηφίσματα τα οποία εάν δεν περάσουν από το Κοινοβούλιο δεν πάνε στο Συμβούλιο Κορυφής και δεν γίνονται και νόμοι του κάθε κράτους. Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Βαγγέλης Μεϊμαράκης και η βουλευτής Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη ήταν κεντρικοί ομιλητές σε εκδήλωση στο Ηράκλειο με θέμα η πορεία προς τις ευρωεκλογές στο μέλλον της Ευρώπης. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία είμαστε το μόνο κόμμα το οποίο μιλάει για την Ευρώπη. Γιατί μιλάει για την Ευρώπη? Διότι εμείς έχουμε την ευθύνη και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσες δύσκολες μέρες θα είναι αυτές οι οποίες έρχονται για το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και να ξέρετε ότι η Νέα Δημοκρατία συμπίπτει με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το λέω διότι ο Κασελάκης δεν συμπίπτει με το κόμμα στο οποίο βρίσκεται στην Ευρώπη. Ο κύριος Μεϊμαράκης άρχισε την προεκλογική του περιοδία από την Ιερά Πέτρα, όπου έτυχε θερμής υποδοχής. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Ιερά Πέτρας μίλησε σε μέλη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όπως γνωρίζετε, με συνδέουν και οικογενειακοί δεσμοί, γιατί η μητέρα μου κατάγεται από τη Σιδεία. Έρχομαι τακτικά ως ιδιώτης πολλές φορές στην Ιερά Πέτρα. Οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι σημαντικές γιατί τελικά μας αφορούν όλους. Μπορεί να φαντάζει ότι η Ιερά Πέτρα από τις Βρυξέλλες είναι μακριά, αλλά στην ουσία είναι δύο βήματα. Μεταξύ των σταθμών του Βαγγέλη Μεϊμαράκη στο Λασίθι ήταν και η Κριτσά Μεραμπέλου.